Αυτή τη συνάδελφη ακούσατε πολύ ωραία πράγματα και από τον κύριο Δημόπουλου σήμερα και χθες και από την κυρία Χουρμούζη. Νομίζω έχετε όλοι μια πολύ καλή εικόνα της ιστορίας της πολυπαραμετρικής στη βιοψία του προστάτη, αλλά και ανεξάρτητα από αυτήν. Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω μια σύνοψη όλων αυτών και να εκφράσω και κάποιους προβληματισμούς. Η αλήθεια είναι ότι η ομιλία μου είναι πιο μεγάλη, ήταν πιο μεγάλη από όσο περίμενα, από όσο χρόνο έχω. Θα κοιτάξω να την συνοψίσω λίγο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω γρήγορα. Να βάλω πράγματα σε μια κλινική έτσι, τάξη, να το πω απλά. Αυτό είναι το σενάριο το πιο δύσκολο που αντιμετωπίζουμε στην κλινική πράξη. Έχουμε έναν ασθενή που έχει ένα PSA γύρω στο 6,5-7, το έχουμε κάνει με τα κλινική αρνητική, κάνουμε βιοψία και βγαίνει αρνητική. Αυτό είναι το σενάριο του ασθενούς που συγχαινόμαστε όλοι. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αν αυτούς τους αρρώστους ξαναπάρουμε, 100 τέτοιους αρρώστους τους πάρουμε και τους κάνουμε επαναληπτική βιοψία, ένα 10-35% από αυτούς τις 100 θα έχουν τελικά καρκίνο. Να το κάνουμε ένα 20% για χάρη της συζήτησης. Λοιπόν, και το ερώτημα βέβαια εδώ είναι ξεκάθαρο. Γιατί χάνουμε, γιατί χάσαμε τη βιοψία, γιατί χάνουμε τη βιοψία? Δηλαδή, αυτοί οι 20 που στην επαναληπτική βιοψία βγάλαν καρκίνο, γιατί δεν βγάλαν στην πρώτη? Δεν πήραμε πολλά κομμάτια, δεν βλέπαμε τίποτα και στοχεύαμε τυχαία. Να το συνοψίσουμε. Δεν έχουμε την ιδανική μέθοδο για να πάρουμε βιοψίες προστάτη. Είναι ξεκάθαρο. Απ' την άλλη μεριά όμως, αν το σκεφτεί κανείς ανάποδα, αυτοί οι 80 στους 100 που κάνανε επαναληπτική βιοψία και δεν βγάλαν πάλι καρκίνο, μάλλον δεν έχουν καρκίνο. Αυτούς γιατί τους βάζουμε κάτω και τους κάνουμε βιοψία? Άρα και σε αυτούς έχουμε πρόβλημα. Και πού είναι το πρόβλημα? Θα σας πω πού είναι το πρόβλημα. Ότι η κρίση μας, το κριτήριό μας μάλλον, για να προχωρήσουμε σε βιοψία, ποιο είναι? Αυτό που ίδιοι παραδεχόμαστε ότι είναι ένα ανεπαρκές στοιχείο, το PSA. Επί της βάσης του PSA διαλέγουμε τους ασθενείς που θα κάνουν βιοψία. Ακόμα και αυτούς που θα στείλουμε για παλιπαραματρική MRI σήμερα, επί της βάσης του PSA τους διαλέγουμε. Σε ένα δείχτη που όλοι μας λέμε ότι μα είναι μη ειδικός, είναι μη διάφορα. Και βέβαια δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τα αποτελέσματα του PCPT trial, όπου μας είχε πει πολύ γρήγορα ότι δεν υπάρχει καμία ασφαλής κατώτερη τιμή PSA στην οποία μπορείς να διαβεβαιώσεις έναν άντρα δεν έχει καρκίνο. Όταν ανεβαίνει η τιμή PSA υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις με BPH, με προστατήτητες κλπ. Αλλά και στην κατώτερη τιμή, και απλώς γυρίζω λίγο πίσω, κοιτάξτε λίγο εδώ, στην PCPT trial αυτή δεν είχαν πάρει καμία θεραπεία. Για 7 χρόνια πέραν πλασίμπο και μετά κάναν βιοψία όλοι. Τιμές PSA έως 4, 0,6 με 1, 10% είχε καρκίνο και 10% είχε κλινικά σημαντική νόσο. Κάτω από μισό. 6% καρκίνο, 12,5% κλινικά σημαντική νόσο. Ό,τι PSA και να έχει ο αρρωστός σου μπορεί να έχει καρκίνο. Άντε λοιπόν, βγάλε άκρη. Και η Αμερικάνικη Ουρολογική Εταιρεία τι έκανε το 2013, είπε, ωραία, καινούργια guidelines για το screening. Τους χώρισε σε μερικές ομάδες. Τώρα πλατιάζω λίγο, αλλά δεν πειράζει. Κάτω από 40, 40, 54, 55, 69 και 70 και έδωσε guidelines. Και είπε, κανένα PSA screening κατά από 40. Αυτά είναι τα guidelines του 2013. Κανένα, για κανέναν. 40 με 54, αν δεν είναι Αφροαμερικανός και δεν έχει κληρονομικό ιστορικό, όχι PSA screening ρουτίνα. Αυτό που λέγαμε από 50 και πάνω όλοι PSA, η Αμερικάνικη λέει όχι. Screening μόνο στους 55 ως 69 που φαίνεται ότι έχουν το μεγαλύτερο όφελος και πάλι τι λέει εδώ, αν διαβάσετε, είναι copy-paste αυτά, αν διαβάσετε τι λέει, για να σώσουμε έναν από το θάνατο πρέπει να κάνουμε screening σε χίλιους για 10 χρόνια. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι η ηλικιακή ομάδα που αυτή τη στιγμή ωφελείται από το screening. Και για τους 70 και πάνω, όχι screening ρουτίνας. Και εκεί που θα λέγει κάποιος, εσείς κάτι πάει να γίνει εδώ, αμέσως βγήκαν μελέτες που είπανε, ναι, εμείς πιάσαμε το database μας και κοιτάξαμε ασθενείς 40 με 54 και αν ακολουθούσαμε τα guidelines της Αμερικάνικης Ουρολογικής Εταιρείας του 2013, θα χάναμε 32% καρκίνο και 23% Gleason score 7. Άντε, βγάλτε άκρη. Συμφωνούμε? Ωραία. Επομένως, τι θέλουμε? Θέλουμε καινούρια απεικόνηση στον προστάτη ή αν θέλετε θέλουμε κάποιο άλλο τεστ που να μας καθορίζει ποιους θα κάνουμε και ποιους δεν θα κάνουμε βιοψία. Και αυτή φαίνεται πως έρχεται να είναι η πολυπαραμετρική MRI. Αυτές είναι οι κλινικές εφαρμογές της. Ακούσατε πολλά αυτές τις δύο μέρες. Θέλω να μου πείτε μετά από όλα όσα ακούσατε, να σηκώσουν χέρι, ποιοι θα συμφωνούσαν στη διενέργεια της πρώτης βιοψίας με πολυπαραμετρική MRI. Για όλους τους ασθενείς. Ανεξαρτήτου PSA. Εντάξει, το PSA θα το κάνουμε πάντα και επί της βάσης αυτού πάλι θα διαλέγουμε ποιους θα... Ας πάρουμε έναν ασθενή ύποπτο λοιπόν με ένα PSA στο 5 λέω εγώ, άντε στο 6 και να πούμε ότι αποφασίζουμε να κάνουμε βιοψία. Ωραία. Δακτυλικά αρνητική, πάντα. Αν είναι θετική δεν συζητάμε, είναι εύκολο. Λοιπόν, αποφασίζουμε λοιπόν ότι αυτός ο ασθενής θέλει βιοψία. Ποιος θα συμφωνούσε ότι για όλους τους ασθενείς η πρώτη βιοψία, από την πρώτη κιόλας βιοψία, πολυπαραμετρική MRI και fusion.
Πολύ λίγοι. Δεν τους πείσαμε, δεν τους πείσατε μάλλον καταρχήν, και εγώ θα δω τι θα κάνω τώρα. Λοιπόν, ωραία. Παρ' όλα αυτά, σας έδειξαν και χθες και σήμερα δύο μελέτες, Level Evidence 1, οι οποίες λένε και οι δύο ότι η πολυπαραμετρική υπερέχει. Αυτές και οι δύο, και η Promise και η Precision, είναι σε biopsy naive. Αυτή δεν είναι επαναληπτική βίωψη. Αυτοί οι ασθενείς δεν είχαν κάνει προηγούμενη βίωψη. Ήταν η πρώτη τους. Και η Promise και η Precision έχουν biopsy naive ασθενείς μέσα. Και οι δύο, η Promise, ακούσατε, έδειξε μια ευαισθησία πολύ ψηλότερη του TRAS και μάλιστα, αυτό στο οποίο εγώ διαφωνώ, λέει ότι αν είχαμε κάνει πολυπαραμετρική MRI, θα μπορούσαμε να είχαμε γλιτώσει και ένα 27% των βιοψιών. Και θα είχαμε χάσει, λέει, ένα μικρό ποσοστό κλινικά σημαντικό καρκίνο, 7%. Το ωστόσο το έβαλα εγώ μπροστά, γιατί διαφωνώ ότι το 7% είναι μικρό ποσοστό. Έτσι το βλέπω εγώ. Παρ' όλα αυτά, λένε αυτοί, 1/4 δεν θα έχει κάνει καν βιοψία. Η Precision είναι πιο ωραία μελέτη, κατά τη γνώμη μου. Είναι πιο κλινική μελέτη. Την ακούσατε χθες από τον κύριο Δημόπουλο. Θα σας πω πολύ γρήγορα ότι ήταν 1:1 των randomization, 12 κομμάτια στο διορθικό, στην μαγνητική. Ναι. Αν μπορώ να διακόψω λίγο, να ρωτήσω κάτι. Γιατί το χάνω το περιστατικό που είπαμε, δηλαδή μπορούμε να χάσουμε τον καρκίνο σε ποσοστό 7%, σε 7% των ασθενών. Το χάνουμε τελικά το περιστατικό. Δηλαδή με το που θα τελειώσει και θα έχουμε μια αρνητική μαγνητική, θα πούμε ότι δεν σε ξαναβλέπω. Σωστά, θα το δούμε αυτό. Μισό λεπτό. Ναι. Προφανώς πολύ σωστό. Λοιπόν, η Precision λοιπόν έλεγε 1:1 randomization. Στο διορθικό 12 κομμάτια. Τέλος. Στη μαγνητική μπορούσες να διαλέξεις τις τρεις χειρότερες εστίες, τα τρία υψηλότερα πάιρα. Δηλαδή, αν είχες μόνο μία εστία, μία εστία. Αν είχες 10 εστίες, θα σου έλεγε τις τρεις πιο ύποπτες θα μου διαλέξεις. Και από κάθε εστία μπορείς να πάρεις maximum 4 κομμάτια. Άρα, αν είχες μόνο μία εστία, πήρατς 4 ή πάιρα 4 ή 5, μπορούσες να πάρεις μέχρι 4 κομμάτια. Λοιπόν, η πολυπαραμετρική γινόταν είτε cognitive, είτε νοητή σύνδεξη, είτε με μηχανήματα fusion. Επιτρεπόντουσαν και τα δύο. Κοιτάξτε τις μέσες ηλικίες, 64 περίπου, κοιτάξτε το PSA, ακριβώς ο άρρωστος που μας προβληματίζει, έτσι, τυπικό. Λοιπόν, και δείτε λίγο το ίδιο πράγμα στην Precision. 71 ασθενείς, 28% δεν είχαν κανένα έβριμα, ή μάλλον είχαν Pirates 2, 1 ή τίποτα, 1 ή 2 δεν υπάρχει τίποτα, αυτοί βγαίναν από το παιχνίδι, δεν κάναμε καν βιοψία, παρότι είχαν PSA 6,5 και τους είχαμε σαν ύποπτους για καρκίνο. Τους πετάγαμε έξω, δεν κάνουν βιοψία αυτοί. Πάει περίπου στο ερώτημα του συναδέλφου. Και αρχίζουμε μετά. Κλινικά σημαντική καρκίνη πολύ περισσότερη στην MRI. Κλινικά μη σημαντική καρκίνη πολύ περισσότερη στο διορθικό. Κλινικά σημαντικό ήταν ο καρκίνος Gleason 7. Και βέβαια, επειδή τα κομμάτια ήταν στοχευμένα, δεν είχε συστηματικές βιοψίες, δείτε λίγο εδώ, μόλις 900 κομμάτια εδώ, 2.788. Δηλαδή, το 30% των ιστοτεμαχίων πάρθηκαν στη στοχευμένη MRI έναντι της κλασικής διορθικής και φυσικά το ποσοστό θετικών ιστοτεμαχίων, 44% εδώ, μόλις 18%. Αφού λοιπόν παίρναμε και λιγότερα κομμάτια, λογικό δεν είναι και οι επιπλοκές να είναι λιγότερες, πράγματι. Αιματουρίες, αιμοσπερμίες κλπ. Ήταν καλύτερες στο MRI group, όμως οι μείζονες επιπλοκές, σύψη και πάνω, που είναι Glavian Grade 3 και πάνω, ήταν το ίδιο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν δύο πολύ καλές μελέτες που λένε ότι μπορείτε να κάνετε βιοψία, την πρώτη βιοψία με MRI στους ασθενείς και περιέχει έναντι της κλασικής διορθικής. Όμως, πάμε εδώ στα προβλήματα. Το Pirates 5 είναι σαφές ότι συνδέεται με κλινικά σημαντικό καρκίνο. Στην Precision είχε 83%. Το Pirates 4 δεν τα πάει άσχημα. Το Pirates 3 όμως δεν τα πάει καθόλου καλά. Και είναι το κλασικό μοτίβο που βλέπουμε σε όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις, αυτή η περίφημη γκρίζα ζώνη. Πάντα υπάρχει μια ρημάδα γκρίζα ζώνη. 12% κλινικά σημαντικός καρκίνος στο Pirates 3 στην Precision για μένα είναι πολύ χαμηλό ποσοστό. Απλά οι ακτινολόγοι τι κάνουν. Επειδή είναι σε ένα πρώιμο, σε μια πρώιμη φάση, σου λέει κάτσε μη χάσουμε καρκίνους, ας βάλουμε και το Pirates 3. Εγώ πιστεύω ότι σε κάποια χρόνια το Pirates 3 μπορεί να φύγει από τη μέση ως ύποπτη βλάβη. Γιατί αυτά τα νούμερα ίσως να μην το δικαιολογούν. 67% δεν είχαν καν καρκίνο. Το κρατάμε. Λοιπόν, ωραία. Κάποιος θα έλεγε, ρε παιδιά, πολυπαραμετρική MRI και βιοψία με την πρώτη. Κόστος.
Δεν μπορώ να σας πω για την Ελλάδα. Σκεφτείτε λίγο πόσο στοιχίζει μια βιοψία ιδιωτικά, πόσο στοιχίζει μια πολυπαραμετρική, πόσο ενδεχομένως στοιχίζει ο συνδυασμός fusion ιδιωτικά, τι θα στοιχίσει η επαναληπτική βιοψία στο μέλλον, τα επανειλημμένα PSA, οι επανειλημμένες πολυπαραμετρικές και πάει λέγοντας, είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις κόστος. Ξέρει κανένας πόσο είναι το κόστος στην Ελλάδα για μια fusion? Για τη fusion. Στη Θεσσαλονίκη που ξέρει κανείς. Ποια μαγνητική. Cognitive fusion ή το σύστημα. Η cognitive, εντάξει, δεν λέει τίποτα. Η cognitive είναι 200 ευρώ ή πολύ παραμετρική. Πάει ένας άρρωστος να κάνει 650 ευρώ στην Αθήνα. 650 στην Αθήνα, λέει. Αν μιλάμε για το μηχάνημα, είναι άλλο το κόστος. Όχι, 650 στην Αθήνα, λέει η χρέωση. Λοιπόν, στην Promise κάνανε οικονομική ανάλυση. Και βρήκανε ότι εάν πάει κανείς αρχικά με πολυπαραμετρική και μέχρι 2 στοχευμένες βιοψίες, ο αριθμός καρκίνων που ανιχνεύονται ανά λίρα Αγγλίας είναι καλύτερος από ό,τι αν είχαμε κάνει διορθικό. Στην Πρόμις δηλαδή κάνανε οικονομική ανάλυση, με όποιες παραδοχές έχει βέβαια μέσα, που είναι πολύ περίπλοκο, και είπαν ότι συμφέρει τελικά. Στην Ελλάδα δεν μπορώ να σας απαντήσω, είναι όμως ένα πρόβλημα. Λοιπόν, εγώ όμως θα σταθώ πάλι σε αυτό που είπαμε χθες. Το ξαναείπαμε, το ρώτησε ξανά ο συνάδελφος, αυτό εδώ. Εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, έχω έναν ασθενή με 6,5 PSA. Τον θεωρώ ύποπτο για καρκίνο. Είναι 65 χρονών, έχει αρνητική δακτυλική. Τον ετοιμάζω για βιοψία και πριν του κάνω βιοψία, λέω ρε παιδιά, δεν κάνω μια πολυπαραμετρική. Κάνω πολυπαραμετρική, μου έρχεται αρνητική και δεν του κάνω βιοψία. Εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Και γιατί σας το λέω αυτό? Δεν μου αρέσει διότι αυτομάτως καθιστούμε την πολυπαραμετρική ένα trial test. Μπορεί να είναι η πολυπαραμετρική του μέλλοντος η αντρική μαστογραφία. Αντί να κάνουμε PSA σε μια πενταετία, μια δεκαετία, όταν όλα βελτιωθούν, να λέμε θα πάω να κάνω τη μαγνητική μου φέτος στον προστάτη, όπως η γυναίκα κάνει τη μαστογραφία. Δεν αποκλείω καθόλου να συμβεί αυτό. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα, δείτε λίγο, paper στο Journal of Urology φέτος ετοιμάζεται να δημοσιευθεί. Από τους 124 χωρίς βλάβη, ένα στους 4 είχε κλινικά σημαντικό καρκίνο. Και οι συγγραφείς λένε όχι τεστ διαλογής η πολυπαραμετρική με τα σημερινά δεδομένα. Και εντάξει, θα πει κανείς αυτοί είναι ουρολόγοι. Οι ακτινολόγοι τι λένε? Στο radiology του 18. What are we missing? False negative cancer στην πολυπαραμετρική. Ένα στους 4 πάλι με αρνητική πολυπαραμετρική είχε καρκίνο και μάλιστα στο 8% εκτιμήθηκε και το μέγεθος. Και αυτό θα μου πει κανείς και τι έγινε. Τώρα τον βρήκανε λίγο μικρότερο και λοιπόν και τι έγινε. Ναι, το θέμα μας είναι αυτούς που χάσανε. Άρα αυτή τη στιγμή θα συμφωνούσα για κάποιον που στέλνει πολυπαραμετρική πριν κάνει τη βιοψία, με την ελπίδα να δει ορατές βλάβες, άρα να κάνει μια πιο στοχευμένη βιοψία, αλλά θα διαφωνήσω με αυτόν που όταν η πολυπαραμετρική έρθει πίσω, πει δεν θα κάνω καν βιοψία. Ή κάνει μόνο στοχευμένη. Ναι, αν δει βλάβη. Αυτό λέω. Όχι, ναι, αν δει βλάβη, κάνει στοχευμένη. Όχι, δεν διαφωνώ και όταν κάνει μόνο στοχευμένη, θα πάω και σε αυτό. Το θέσατε σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, αν θα βρω τις βλάβες, αν θα κάνω μόνο στοχευμένη, θα πάω σε αυτό. Το ξαναλέω. Έχω ένδειξη κλινική για βιοψία, τον στέλνω για πολυπαραμετρική. Μου δείχνει μια βλάβη, δύο βλάβες. Καλώς μου τις έδειξε. Το τι θα κάνω μετά θα αποφασίσω αν θα πάρω μόνο από τις βλάβες ή και συστηματικές. Αλλά να μου έρθει πίσω αυτός ο άρρωστος με αρνητική πολυπαραμετρική και να πω εγώ, α, ωραία, δεν έχει καρκίνο, δεν κάνω βιοψία, αυτό με τα τρέχοντα δεδομένα είναι λάθος. Και επειδή χθες νομίζω ότι δεν υπόθηκε ξεκάθαρα, αλλά ίσως υπονοήθηκε, σας λέω ότι η τρέχουσα βιβλιογραφία δεν το δικαιολογεί. Όχι. Και χθες ταπεινή μου γνώμη, μην το εφαρμόσετε. Τέλειο, χθες το μήνυμα είναι καθαρό και το είπε ο Γιάννης Βαρκαράκης, ότι σε αυτούς που δεν θα ήθελες, όλη η αίσθησή σου και τα δεδομένα σου λένε μόλι γιατί να τον ταλαιπωρώ, δεν θα βγάλει τίποτα η βιοψία, τότε να κάνεις, είπε. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Δεν ξέρω αν προτρέχω. Το ίδιο ισχύει και για την επαναληπτική βιοψία. Θα τα πούμε πιο κάτω. Ναι, πολύ γρήγορα. Λοιπόν, πάμε σε αυτό. Προχωράμε. Τώρα, ποιος είναι ο σωστός τρόπος κατά τη γνώμη μου της χρήσης πολυπαραμετρικής? Ενσωματώστε τις στις υπόλοιπες κλινικές παραμέτρους. Βάλτε τη μαζί με τα άλλα στοιχεία. Με το PSA σας, με το PSA density, ό,τι άλλο χρησιμοποιείτε. Με την πολυπαραμετρική μαζί λοιπόν και όλα αυτά αξιολογήστε τα. Εδώ αυτή η μελέτη το 18 είναι, θα βγει τώρα στο European Urology, συνδύασε την πολυπαραμετρική με το ARSPC Calculator Risk 4, το τελευταίο Risk Calculator που υπάρχει στο Euroweb. Και βρήκε ότι ο συνδυασμός με την πολυπαραμετρική είναι καλύτερος από την παραμετρική μόνο ή από το Calculator μόνο. Άρα το μήνυμα είναι ναι στην πολυπαραμετρική, να κάνετε όσες θέλετε. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση στους biopsy naive ασθενείς.
υποδιερεύνηση ασθενής, να το πω έτσι, αλλά συνδυάστε το και με τα υπόλοιπα κλινικά στοιχεία. Και αν η κλινική σας κρίση λέει ότι αυτός ο ασθενής είναι ύποπτος, μην τον αποκλείσετε από τη βιοψία επειδή πολλοί παραμετρικοί ήταν αρνητικοί. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω εγώ τώρα. Και προχωράμε στο δεύτερο μοτίβο εδώ, που είναι το πιο δύσκολο. Εδώ είμαστε σε αδιέξοδο και οποιαδήποτε βοήθεια είναι επιθυμητή. Δηλαδή, εγώ, να σας πω την αλήθεια, σε αυτούς τους ασθενείς πολύ ευχαρίστως θα έστελνα πολυπαραμετρική, σχεδόν σε όλους. Είναι ο ασθενής που ψάχνεις από κάπου να πιαστείς. Βλέπετε, παιδί μου, δεν τη βρήκα την πρώτη βιοψία. Μήπως χάνω καρκίνο. Λοιπόν, και υπάρχουν μελέτες πολλές που λένε ότι η διαγνωστική ακρίβεια της πολυπαραμετρικής, πολυπαραμετρικής βιοψίας εννοώ, της Fusion είναι σαφώς υψηλότερη από το κλασικό διορθικό υπερηχοράγμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Άρα εδώ θα έλεγα ότι έχει μια πολύ καλή θέση. Πάλι με την ίδια όμως παραδοχή. Προσέξτε λίγο στη μελέτη αυτή εδώ, στο British Journal of Urology. 487 άνδρες οι οποίοι ύποπτοι για καρκίνο με αρνητική την πρώτη βιοψία, όταν έκαναν μαγνητική, στο 45% είχαμε βλάβες πάιρας 4 και 5. Εδώ πάλι πάει η απορία που έθεσα πριν, τι θα κάνω με αυτούς εδώ, με το 30% που είχε Pirates 1-2. Αυτούς εδώ ίσως θα μπορούσα να τους αποκλείσω και να τους παρακολουθήσω, συνάδελφε, όπως είπες. Εδώ θα νιώθα καλά ίσως σε ένα βαθμό. Πάλι όμως το PSA από κοντά, το PSA density, δακτυλική και όλα τα σχετικά. Εντάξει. Ωραία. Άρα για την επαναληπτική βιοψία θα λέγαω είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Λίγο πιο χαλαροί. Τώρα, υπάρχει ένα πολύ ωραίο άρθρο, ένα consensus statement της Αμερικάνικης Ουρολογικής Εταιρείας και της Society of Abdominal Radiology. Έχει δημοσιευτεί στο Journal of Urology του 2016, που μιλάει για αυτό ακριβώς. Πώς θα χρησιμοποιήσουμε την πολυπαραμετρική σε ασθενείς με επαναληπτική βιοψία, με προηγούμενη αρνητική βιοψία. Και λέει ότι αν η βιοψία εξακολουθεί κλινικά να φαίνεται ότι πρέπει να γίνει, καλό θα είναι να γίνει πολυπαραμετρική και MRI fusion βιοψία. Γιατί έχει καλύτερο ποσοστό ανίχνευσης της νόσου. Ειδικά μάλιστα αν το PIRA score είναι 3 έως 5. Εντάξει, άρα σαφέστατα στην επαναληπτική βιοψία δεν συζητώ καθόλου. Υπάρχει μια ισχυρή βιβλιογραφία και το consensus εδώ είναι καλό. Όμως προσέξτε μια λεπτομέρεια. Λέει ότι when high quality prostate MRI is available, it should be strongly considered για την επαναληπτική βιοψία. High quality. Ωραία, εδώ θα σας πω κάτι. Η ουρολογία κάει και λίγο. Και κάει και λίγο από το ρομπότ. Το οποίο ρομπότ είναι μια εξαιρετική τεχνολογία με πολλές δυνατότητες που λίγο εμείς μόνοι μας, λίγο η εταιρεία το κάψαμε. Εγώ ακόμα και σήμερα όταν διαβάζω paper για το ρομπότ, καταρχήν γελάω λίγο πονηρά και μετά το διαβάζω. Μην ξέροντας αν αυτά που λένε πραγματικά είναι αλήθεια. Γιατί υπερεκτιμήσαμε τις δυνατότητές τους. Βγήκανε στα πρώτα 50 περιστατικά συνάδελφοι και πάνε κάνουν παπάδες. Μην το πάθουμε τώρα και στην πολυπαραμετρική. Δηλαδή, πού έγινε αυτή η πολυπαραμετρική, με τι μηχάνημα. Ο τεχνολόγος ξέρει να κάνει τα σχεδιάκια εκεί. Ποιος ακτινολόγος τη διάβασε. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει καμία πιστοποίηση στην ακτινολογία ότι είσαι γνώστης της πολυπαραμετρικής MRI στον προστάτη. Το μηχάνημα. Κανείς δεν ξέρει. Το μηχάνημα. Τι. Προφανώς. Το μαγνήτη. Αυτό καθ' αυτό, ναι. Τα Τέσλα και λοιπά, υπομέρειες, λεπτομέρειες βεβαίως, ναι. Ποια είναι η καμπύλη εκμάθησης της πολυπαραμετρικής MRI στον προστάτη. Κανείς δεν ξέρει να σας πει. Και πάμε στο Fusion. Κάνω λέει Fusion. Πώς σας έχεις κάνει. Ποια είναι η καμπύλη εκμάθησης της MRI Fusion βιοψίας. Πότε θα ξέρω ότι η βιοψία που μου έκανες με Fusion είναι ακριβής. Αυτά όλα πρέπει να απαντηθούν. Και πώς θα απαντηθούν, θέλουν χρόνο. Οι ακτινολόγοι, προφανώς οι άνθρωποι εκπαιδεύονται, κάνουν course, προγράμματα. Θα πρέπει να τους βοηθήσουμε και να βοηθηθούν και αυτοί. Δηλαδή, βρίσκω μια βλάβη, κάνω βιοψία. Πήγαινε, πες του, βρήκα Gleason 6 σε αυτό που εσύ μου είπες, Pirates 5. Για ξαναδες το λίγο. Ένα feedback να μπορέσουν και αυτοί να γίνουν καλύτεροι και να συνδυάσουν τα κλινικά δεδομένα με τα απεικονιστικά. Και εδώ, στη βιβλιογραφία είναι ξεκάθαρο ότι οι ακτινολόγοι με τη μεγαλύτερη εμπειρία δίνουν και καλύτερα αποτελέσματα. Όπως αναμένεται, έτσι. Είναι προφανές ότι έτσι είναι, αλλά υπάρχει και βιογραφικά τεκμηριωμένο. Να σας πω ότι στην Precision τα κέντρα διαγνώσκαν τις μαγνητικές μόνα τους. Και μετά όλες οι μαγνητικές πήγαιναν σε ένα κεντρικό, σε μια κεντρική ομάδα experts στην πολυπαραμετρική. Το ποσοστό συμφωνίας ήταν 78%. Στο 22% οι experts λέγανε ότι διαβάσατε λάθος. Είτε ανεβάσατε το Pirates, είτε κατεβάσατε το Pirates. Επομένως, πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα στους ακτινολόγους να βελτιωθούν. Και επειδή δεν πρέπει να μιλάμε μόνο παγκόσμια, να μιλάμε και στη δική μας πρακτική.
πρέπει να δώσουμε χρόνο και στους δικούς μας. Εμείς έχουμε πολύ παραμετρικό μαγνητικό τομογράφο 3 Τέσλα στο νοσοκομείο, στο Πανεπιστημιακό της Αλεξανδρούπολης. Δεν μπορώ να πιστέψω ακόμα ότι οι ακτινολόγοι είναι έτοιμοι να συγκριθούν με τους top experts του κόσμου. Θέλουν το χρόνο τους. Άρα την πολυπαραμετρική θα την αξιολογήσω δεόντως. Τώρα, όσον αφορά την MRI βιοψία, τη fusion βιοψία. Εδώ έγινε μια μελέτη που πήρανε τους ασθενείς αυτούς που κάνανε MRI targeted βιοψία και ήταν αρνητική. Και τους κάνανε συστηματική τυχαία βιοψία. Και βρήκανε καρκίνους. Και είπαν, για κάτσε να δούμε ρε παιδιά, γιατί χάσαμε με την MRI targeted βιοψία, τη στοχευμένη βιοψία καρκίνους. Τι κάναμε λάθος. Και βρήκανε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ανεπιτυχής μια ακριβής λήψη ιστού από τη βλάβη. Τα είπε ο κ. Δημόπουλος πριν. Μόνο την εικόνα του fusion που σας έδειξε, το elastic, το rigid, το πώς θα το συντήξει στην εικόνα. Το ότι αλλάζει σχήμα προστάτης ενδεχομένως με τη θέση του αρρώστου, με το πώς πιέζει την κεφαλή του υπερήχου. Είναι πολύ εύκολο η βελόνα σου να αστοχήσει. Το δεύτερο αίτιο λανθασμένων αποτελεσμάτων ήταν το λάθος pirate score. Δηλαδή, σου έδινε ένα pirate score 4 ή 5, πήγαινε εσύ, έπαιρνε μόνο από την αιστεία εκεί. Δεν έπαιρνε από τις άλλες περιοχές αφού είχα 4-5. Και όταν ξαναδιαβάζαμε το pirate ήταν 2 ή 3. Ουσιαστικά σε κατεύθυναν λάθος σε μια πιθανή βλάβη που δεν ήταν αυτή που έλεγε η πολυπαραμετρική. Και πάμε αμέσως στο επόμενο ερώτημα εδώ και με βάση αυτό το άρθρο. Να κάνω στοχευμένες βιοψίες μόνο ή να πάρω και συστηματικές. Εσείς τι λέτε? Οδυσσέα, τι λες? Πάντα συστηματικές. Πάντα συστηματικές. Πάντα. Ωραία. Εγώ θα σου δείξω τη βιβλιογραφία. Έχει απ' όλα μέσα. Έχω βάλει 4 άρθρα, είναι 2 και 2 για να είμαι δίκαιος. Το ποσοστό paper, τα paper μάλλον που λένε ότι με τις συστηματικές βιοψίες ανίχνευσαν καρκίνους που χάθηκαν με τις targeted, με τις στοχευμένες, κυμαίνεται από 0, τα άρθρα που λένε δεν χρειάζεται να κάνεις συστηματικές, έως 23% με τα άρθρα που λένε πρέπει να κάνεις και συστηματικές. Άρα στη βιβλιογραφία μπορεί να βρεις άρθρα που λένε μην κάνεις συστηματικές, δεν προσφέρει τίποτα, και άλλα που λένε κάνε συστηματικές, θα βρεις μέχρι 25%. Εγώ σας λέω κλινικά, είστε κλινικοί ουρολόγοι. Να κάνουμε ή να μην κάνουμε συστηματικές? Να κάνουμε. Και εγώ αυτό λέω. Αφήστε τους να βελτιωθούν αυτοί. Αφήστε τους να γίνουν καλύτεροι. Αφήστε να μάθουμε καλύτερα να στοχεύουμε τις βλάβες. Να κάνουμε στοχευμένες. Εγώ δεν είπα να μην κάνουμε. Αλλά ας κάνουμε λίγο και αυτό που ξέρουμε μέχρι να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Και επειδή τα ακούω και το ξανακούω και διαφωνώ, λέει να μην διαγνώσουμε κλινικά ασήμαντους καρκίνους. Τώρα να μιλήσουμε σοβαρά. Έχεις έναν ασθενή μπροστά σου με ένα PSA στο 8, στο 9, 60 χρονών, 55 χρονών. Σε πειράζει να βρεις ότι έχει ένα καρκίνο Gleason 6? Σε πειράζει πραγματικά? Το αν θα τον αντιμετωπίσεις είναι μια άλλη ιστορία. Το αν θα τον βάλεις σε active surveillance, σε ακτινοβολία, σε βραχυθεραπεία ή σε ριζική προστατεκτομή. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δηλαδή, να μην μάθω εγώ ότι έχει καρκίνο Gleason 6 για να μην μπω στο δίλημα τι να κάνω. Εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο αυτή η λογική. Εγώ όταν προβληματίζομαι για ένα ψηλό PSA, έχω τον ασθενή μπροστά μου και προβληματίζομαι και καίγομαι και αυτό καίγεται. Να το βρω τον Gleason 6 και το τι θα κάνω μετά είναι άλλη ιστορία. Θα μου πεις το πιο πιθανό να το βουτήξει κάποιος και να τον χειρουργήσει. Σε αυτό φταίμε εμείς. Φταίει ο συνάδελφος. Εμείς που δεν έχουμε ακόμα, αν θέλετε, διοντολογική συμπεριφορά στον καρκίνο του προστάτη, γιατί εκεί την έχουμε χάσει τελείως, θα τολμούσα να πω, ή δεν γνωρίζουμε τη βιβλιογραφία ενδεχομένως. Και νομίζουμε ότι τον ωφελούμε κάνοντάς του ριζική προστατεκτομή. Με μία αιστεία, ξέρω εγώ, 5 χιλιοστά, Gleason 6. Λέω. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι καλό είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε συστηματικές βιοψίες και βλέπουμε. Αυτό λένε και εδώ οι φίλοι μας εμέσως, στο consensus, κάποιοι καρκίνοι θα χαθούν στη μαγνητική. Το αν θα κάνετε συστηματικές βιοψίες να είναι εξατομικευμένο. Τι λέει πάλι, μην τις κάνετε τις συστηματικές αν είστε σίγουροι για την ποιότητα της πολυπαραμετρικής στην πρακτική σας. Στο νοσοκομείο σας, στο ιδιωτικό σας κέντρο, εκεί που δουλεύει, ιδιωτική κλινική, οπουδήποτε αλλού. Εγώ ούτε με αυτό θα λέγω ότι συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι μ' άρεσε το γεγονός ότι μάλλον συμφωνούμε όλοι. Ας συνεχίσουμε τις συστηματικές και βλέπουμε. Λοιπόν, πόσα στοδιαμάχια θα πάρουμε από τη βλάβη, το είπε ο κ. Δημόπουλος. Θα πάρω 2, 3, 4, 5 από τις στοχευμένες πια. Έχεις βλάβη ορατή, πόσα να πάρω. Η βιβλιογραφία λέει 2 τουλάχιστον. Ο στόχος ποιος είναι?
προβληματισμός αυτός από πού πηγάζει, πού είναι το πρόβλημα, ρε παιδιά, είναι στο ότι πρώτον, να σιγουρέψουμε ότι πήραμε επαρκές υλικό και δεύτερον, να ανοιχνεύσουμε ενδεχομένως την ετερογένεια του κυταρικού πληθυσμού μέσα στη βλάβη. Μέσα στην ίδια καρκινική βλάβη μπορεί να έχεις γλίσον 6, μπορεί να έχεις και γλίσον 7. Εσύ τι θες να βρεις? Το 7. Εγώ και το 6 θέλω να βρω, αλλά αν έχει 7, θα ήθελα να βρω το 7. Ωραία, αυτή είναι η λογική του πόσα κομμάτια να πάρω, πόσο να πιέσω δηλαδή τοπικά τη βλάβη. Και η συμφωνία είναι μάλλον 2, είναι ένας επαρκής αριθμός από το κέντρο της βλάβης. Αν θες να πάρεις περισσότερα, πάρε, αλλά το μίνιμουμ είναι 2 αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Και τα ακούσατε και πριν. Για μισό λεπτό. Εγώ δεν έχω μηχάνημα fusion. Ωραία. Στο νοσοκομείο μου κάνουν πολυπαραμετρική, όπως σας είπα πριν, με 3 τέσλα. Δηλαδή, τι να κάνω, να τους στέλνω κάπου, ας πούμε, στην Αθήνα, ξέρω εγώ, να τους στείλω στη Θεσσαλονίκη, κάπου που κάνουν μόνο fusion, που και εκεί μόλις το ξεκινήσανε. Ή να προσπαθήσω να εφαρμόσω καταρχήν την νοητή σύνδεξη εικόνας. Τι σας μοιάζει λογικό? Το πρώτο. Και εμένα μου μοιάζει λογικό. Εντάξει. Άρα, όπως και πολύ ωραία είπε ο κ. Δημόπουλος πριν και το ξεκαθάρισε, δεν είναι απολύτως εσφαλμένο και μάλιστα υπάρχει και ένα άρθρο που δημοσιεύεται τώρα στο Journal of Urology που λέει ότι το ποσοστό διάγνωσης με το cognitive και με το ειδικό software και hardware δεν διαφέρει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι σίγουρα, πιστεύω ότι το να έχει κανείς το software και το hardware σαφέστατα θα του δώσει ένα ίσως λίγο καλύτερο ποσοστό. Νιώθει κανείς ότι δουλεύει με state of the art μηχανήματα, αλλά σε πρώτη φάση, μέχρι να πέσουν οι τιμές, να δούμε πού θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, το cognitive fusion είναι κάτι που μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει και μάλιστα προς τιμήν τους εδώ, το παραδέχονται και αυτοί εδώ στο consensus, ότι μπορεί το cognitive και το in-bore fusion, μέσα δηλαδή στο μαγνήτη, να είναι ίσως καλύτερα σε μικρές βλάβες και σε δύσκολες θέσεις, αλλά αν κανείς δεν τα έχει, το cognitive remains a reasonable approach in skilled hands. Τώρα, το skilled hands, νομίζω ότι οι περισσότεροι ουρολόγοι είμαστε τόσο εξοικειωμένοι με το διορθωτικό περιγράφημα για τη βιοψία, που θεωρώ ότι το skilled εδώ το πληρούμε σε μεγάλο βαθμό στην πλειονότητά μας, στην πλειοψηφία μας. Λοιπόν, τώρα, και σχεδόν τελειώνω, σε ασθενείς υποενεργή επιτήρηση. Είναι προφανές ότι όσο η μαγνητική, πολυπαραμετρική μαγνητική βελτιώνεται, όσο τα πράγματα προχωρούν, θα αρχίσει να μπαίνει και σε άλλους τομείς της αντιμετώπισης του καρκίνου του προστάτη και στην ενεργή επιτήρηση μπορεί να εφαρμοστεί σε 2 περιπτώσεις, είτε ώστε να επιλέξουμε καλύτερα τους ασθενείς στην αρχή, είτε να τους παρακολουθήσουμε μετά. Για την αρχική επιλογή των ασθενών, η βασική διαφοροποίηση είναι να βρούμε ίσως τους πιο κλινικά επικίνδυνους, δηλαδή να βρούμε τα υψηλότερα Gleason score. Ίσως αυτό θα ήταν ένα σημείο αξιοπρόσεκτο και πραγματικά εδώ υπάρχει μια μελέτη που λέει ότι, αυτή μάλιστα το λέει ανάποδα, ότι με την πολυπαραμετρική MRI μειώθηκε ο αριθμός των ασθενών που αποκλείστηκαν από το active surveillance, προσφέροντας, για να μην σας κουράσω, επί της ουσίας καλύτερες πληροφορίες για το μέγεθος των όγκων, τον αριθμό τους, τα ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά τους κ.ο.κ. Άρα είναι πιθανόν λοιπόν στο μέλλον να χρησιμοποιούμε την πολυπαραμετρική για να τους επιλέξουμε, αλλά αυτό πιστεύω θα γίνει μάλλον αβίαστα αν η πολυπαραμετρική fusion βιοψία γίνει πρώτης γραμμής βιοψία για τους biopsy naive ασθενείς. Τώρα, το πιο ενδιαφέρον όμως είναι το πώς θα τους παρακολουθήσουμε μετά. Δηλαδή, πώς θα μπορούσαμε με την πολυπαραμετρική, όλους αυτούς που είναι σε active surveillance, να μην τους ξανακάνουμε π.χ. βιοψία, όπως οφείλουμε, ας πούμε, στα 1 ή 2 χρόνια. Πιθανόν. Υπάρχει μια μελέτη στο European Urology που λέει ότι ο δείχτης ADC, όσο πιο χαμηλός είναι στην αρχική διάγνωση, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος είναι όσος να εμφανίσει upgrading, δηλαδή να ανέβει το Gleason score στην πορεία. Άρα αυτομάτως τόσο ασθενής να φύγει από το active surveillance και να πάει για θεραπεία ίασης. Μία παράμετρος είναι το ADC, ας πούμε, και υπάρχει δημοσίευση από αυτού. Προφανώς θα υπάρξουν κι άλλες και ίσως λέω στο μέλλον, η πολυπαραμετρική να μας βοηθάει να επιλέγουμε την αλλαγή της θεραπευτικής μας προσέγγισης χωρίς να κάνουμε βιοψίες, χωρίς να ταλαιπωρούμε περαιτέρω τους ασθενείς. Θυμίστε μας λίγο το ADC τι είναι, θυμίστε μας λίγο. Το ADC είναι το... Είναι ο συντελεστής στην μαγνητική διάχυση. Είναι ο συντελεστής διάχυσης. Που έδειξε η κυρία Γουρμούζη, που βάζει το σημαδάκι και μετράει κάτω. Αυτό που λέγαμε. Το νούμερο. Ήταν άσπρο που το βάζαμε το αρνητικό φιλμ που λέει ο κ. Δημόπουλος. Του είπε 0,7 και πάνω και. Όπως στην αξιολογική μονάδα. Ο δείχτης αυτός και μάλιστα το νούμερο ήταν στο 0,8. Όταν ήταν κάτω από 0,8 ο δείχτης διάχυση στην diffusion,
Αυτοί οι ασθενείς αποδεικνύονταν σε βάθος χρόνου ότι είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να κάνουν upgrading στον Gleason. Εντάξει, είναι μια πρώτη μελέτη, μια προκαταρκτική, ας πούμε, που μπορεί να μας βοηθήσει συνολικά. Τώρα, και βέβαια, είναι προφανές ότι προβάλλουν σοβαρές προοπτικές θεραπευτικές εδώ για ειδικές κατηγορίες ασθενών, εστιακές δηλαδή θεραπείες. Ξέραμε για χρόνια ότι το high intensity focal ultrasound, το high few και κρυοθεραπεία, οι ταλέπορες για χρόνια παραμένουν ερευνητικές στην ουρολογία. Καμιά εικοσαριά χρόνια τώρα παραμένουν ερευνητικές θεραπείες. Τώρα, ίσως εδώ με τη βοήθεια της μαγνητικής να βρουν ένα καλύτερο ρόλο. Γιατί αν πραγματικά η μαγνητική είναι τόσο καλή που μπορεί να μας πει ότι ο ασθενής έχει μόνο μία αιστεία μέσα, η οποία πιθανόν είναι μία αιστεία μικρή με ένα καλό Gleason score, να πει κανείς, ωραία ρε παιδιά, πάω να κάνω ένα τοπικό ablation με laser ή με κρυοθεραπεία ή οτιδήποτε άλλο, και άρα για κάποιες περιπτώσεις περιορισμένης νόσου να έχουμε μία πιο εστιακή θεραπεία με ό,τι συνεπάγεται αυτό από πλευράς ωφέλους για τον ασθενή μας. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω σαν σύνοψη. Νομίζω πολύ ωραίο ήτανε. Μια ερώτηση έχει ένας κύριος, ναι. Αλλά θα είναι μόνο η μόνη ερώτηση. Θα ήθελα να τονίσω, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε και σαφώς η διαπεριναϊκή βιοψία του προστάτη υπερτερεί της στοχευμένης ή κατευθυνόμενης διορθικής βιοψίας. Εγώ είμαι από το νοσοκομείο Υγεία, από τη βραχυθεραπεία προστάτου. Κάνουμε τη 3D διαπεριναϊκή βιοψία, η οποία βοηθάει πάρα πολύ στο staging map όσον αφορά τον καρκίνο. Δηλαδή κάθε κομμάτι που παίρνουμε βιοπτικά είναι αριθμημένο, οπότε μας έρχεται από το παθολογοανατομικό εργαστήριο ανατομή και βελόνα, και έτσι εφόσον έχουμε την ιστολογική απάντηση ξαναγυρίζουμε πάλι στην τρισδιάστατη απεικόνιση του προστάτη και χαρτογραφούμε τα σημεία του καρκίνου, και αυτά μας βοηθάνε διότι υπάρχουν εστίες, όπως είπατε και πριν, με Gleason score 6, Gleason score 7, είναι η ετερογένεια του καρκίνου που βλέπουμε. Και αυτό μας βοηθάει όπως και να το κάνουμε στη θεραπευτική αντιμετώπιση του αρρώστου. Έτσι. Ωραία. Το θέμα είναι ότι μην ξεχνάμε ότι η τεχνολογία θα μας δώσει πολλές λύσεις. Μην ξεχνάμε, ξέρετε μέχρι πόσο Τέσλα μαγνητικός υπάρχει στον κόσμο? 10. Εγκαταστάθηκε στην Αμερική τον προηγούμενο μήνα σε ερευνητικό κέντρο για να ξαναγίνει το mapping του εγκεφάλου. Θα ρουφήξει κανέναν άρρωστο αυτό. Έτσι. Δεκάρι. Λοιπόν, στο Project Brain του είναι το τελειώματι, έχει παραγγελθεί επί Ομπάμα. Μόνο, στο Project Brain. Μόνο με σιδηροπενική ανεμία μπαίνουν εκεί. Λοιπόν, θέλω να πω ότι θα δοθούν λύσεις και όντως και η εμπειρία. Εγώ θυμάμαι και την κυρία Γρουμούς που μίλησε χθες, η οποία τώρα πόσα χρόνια κάνει, που λέει ότι εντάξει, θα πρέπει να περάσει 500. Και λέω, πόσοι έχουν εμπειρία ακτινολόγοι καταρχήν, δεν μπορεί να βρεις ένα έμπειρο ακτινολόγο να στο κάνει αυτό. Άρα τα χρόνια είναι γαλόνια.